Η ζωή μου γκρεμίστηκε σαν χάρτινο πύργο μέσα σε μια μέρα. Ο Γιώργο, ο άντρα μου για πέντε ολόκληρα χρόνια, μου ανακοίνωσε ότι φεύγει. Ψέματα, απιστίε, κρυφέ ζωέ. Όλα ξεδιπλώθηκαν μπροστά μου σαν εφιάλτη. Μέσα στο χάο του χωρισμού, μια απροσδόκητη ανακάλυψη ήρθε να ταρακουνήσει ακόμα πιο πολύ τα θεμέλια της ύπαρξής μου. Ήμουν έγκυος. Ένα μωρό, καρπός του ερωτά μας, σιγόβραζε μέσα μου, έτοιμο να έρθει στον κόσμο. Μα η χαρά γρήγορα έδωσε τη θέση της στην αηδία. Ζαλίστηκα όταν συνειδητοποίησα ποιος ήταν ο πατέρας. Ο Νίκος, ο πατέρας του Γιώργου, ο πεθερός μου. Ο Νίκος, ο άντρα που με κοιτούσε με ύποπτα βλέμματα, που έκανε αμήχανα σχόλια, που άπλωνε το χέρι του λίγο παραπάνω. Νίκος, ο άντρα που εκμεταλλεύθηκε την αδυναμία μου, την θλίψη μου, την απελπισία μου σε μια στιγμή αδυναμία πώς μπορούσα να φέρω στον κόσμο το παιδί του, πώς θα το κοίταζα στα μάτια, γνωρίζοντας την αηδιαστική αλήθεια. Σκέψεις για έκτρωση στριφογύριζαν στο μυαλό μου. Μα η μητρότητα φόλιαζε ήδη μέσα μου, ασυναίσθητα προστατεύοντα το μωρό μου. Και ο Γιώργο, τι θα έλεγε, θα ήθελε να αναλάβει την πατρότητα, ή μήπω θα με έδιωχνε με προσθέτοντα άλλο ένα κεφάλαιο στην άθλια ιστορία μα. Ήμουν μόνη, έρημη, Γεμάτι ερωτήματα και αδιέξοδα. Το μέλλον φαινόταν θολό, γεμάτο με άγνωστε προκλήσει και ηθικά διλήμματα. Μέσα μου, όμω, φλόγιζε μια σπίθα ελπίδα. Η ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα, για μια αγάπη ίσω απρόσμενη, για μια οικογένεια χτισμένη σε διαφορετικά θεμέλια, ίσω πιο γερά, πιο αληθινά. Η ιστορία μου μόλι άρχιζε να γράφεται. Ήταν μια ιστορία γεμάτη σκοτάδι, ναι μα ταυτόχρονα μια ιστορία με απρόσμενες τροπές, με δάκρυα, ίσως, αλλά και με την υπόσχεση για λύτρωση και ίσως, ποιος ξέρει, για μια απρόσμενη ευτυχία.